Να πάμε στο άλλο μεγάλο θέμα της διεθνούς επικαιρότητας, που είναι το Συνέδριο των Δημοκρατικών. Ναι. Και πριν λίγη ώρα, γιατί φυσικά έχουμε διαφορά ώρας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είχαμε την επιστροφή, θα έλεγε κανείς, του Μπαράκ Ομπάμα, έτσι, του πρώην Αμερικανού Προέδρου και της πρώην πρώτης κυρίας, της Μισελ Ομπάμα, και οι δύο. Το ζεύγος Ομπάμα καταχειροκροτήθηκε, μάλιστα η Μισελ Ομπάμα, η οποία στην ουσία έκανε μια σύντομη ομιλία και παρουσίασε, προλόγησε την είσοδο στο συνέδριο του συζύγου της, έγινε δεκτή με ενθουσιώδη χειροκροτήματα. Θυμίζω ότι η Μισελ Ομπάμα κάποια στιγμή φημολογούνταν ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφια του Δημοκρατικού Κόμματος για τις εκλογές του Νοεμβρίου, κάτι το οποίο διέψευσε. Φαίνεται όμως ότι δεν έχει κλείσει τελείως η πόρτα για τις πολιτικές φιλοδοξίες της Μισελ Ομπάμα. Τώρα, ο Μπαράκ Ομπάμα είχε και αυτός μία ομιλία η οποία καταχειροκροτήθηκε από τους συνέδρους. Μάλιστα πριν 20 χρόνια είχε ξανά μιλήσει στο συνέδριο των Δημοκρατικών στο Σικάγο. Ήταν η πρώτη του τότε εμφάνιση και η απαρχή μιας μεγάλης πολιτικής καριέρας, βέβαια, που τον οδήγησε στο Λευκό Οίκο και σε μία κατά γενική ομολογία επιτυχημένη προεδρία. Είπε λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για ένα νέο κεφάλαιο με πρόεδρο την Καμάλα Χάρις. Αναφέρθηκε διεξοδικά στην ιστορία της Χάρις ως κατηγόρου κατά μεγάλων τραπεζών, αλλά και ανθρώπων που είχαν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση. Αναφέρθηκε στον Τραμπ, τον οποίο είπε ότι είναι επικίνδυνος και ότι βλέπει στην εξουσία τίποτα περισσότερο από ένα μέσο για τους στόχους του. Ναι. Αναφέρθηκε επίσης ότι είπε μάλλον ότι ο Τραμπ τορπίλησε τη δικοματική συνένεση που υπήρχε όσον αφορά το μεταναστευτικό και την ασφάλεια των νοτίων συνόρων μας. Επίσης αναφέρθηκε διεξοδικά στα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών, ένα θέμα στο οποίο τουλάχιστον το Δημοκρατικό Κόμμα φαίνεται να έχει σημαντικό πλεονέκτημα. Επένεσε φυσικά την υποψηφιότητα Biden και είπε ακόμα ότι μας παρακολουθεί όλος ο κόσμος, αναφερόμενος βέβαια στις εκλογές 5 Νοεμβρίου, και ότι οι περισσότεροι από εμάς δεν θέλουν να ζήσουν σε μια διχασμένη χώρα. Είπε για τον Biden ότι η ιστορία θα τον θυμάται ως τον πρόεδρο που υπερασπίστηκε τη δημοκρατία σε μια στιγμή μεγάλου κινδύνου. Το συνέδριο των Δημοκρατικών, είχαμε και παράλληλα κάποια μικροεπισόδια μεταξύ φιλοπαλαιστινίων και φιλοϊσραηλινών διαδηλωτών έξω από το Ισραηλινό προξενείο στο Σικάγο, και βέβαια υπήρξε και παρέμβαση της αστυνομίας. Το συνέδριο λοιπόν λύγει αύριο και μένει να δούμε, στην ουσία δεν έχουμε τίποτα περισσότερο στο συνέδριο παρά να δούμε αν αυτές οι παρουσίες των δημοκρατικών, των επίλεκτων θα λέγαμε στελεχών του Δημοκρατικού Κόμματος, θα αποτυπωθούν ίσως σε κάποια νέα πιθανή τάση δημοσκοπική επικράτησης της Κάμαλα Χάρις στις επικείμενες εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.